χώρο της παιδείας. Ξεκινώ με τους καλεσμένους που είναι κοντά μας. Είναι οι εκπρόσωποι από τις πολιτικές νεολαίες, γιατί εκεί μετατοπίστηκε το θέμα των καταλήψεων. Είναι κοντά μας ο Σάκης Ιωαννίδης, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Καλώς ήρθατε. Είναι κοντά μας ο Ηλίας Παντελεάκος, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε και εσείς. Και είναι και κοντά μας μέσω Skype ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο γραμματέας της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Παντελεάκο, διότι εσείς ήσασταν οι πρώτοι εχθές, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που είδαμε από την πλευρά του πολιτικού χώρου να βγάζετε ανακοίνωση για τις μεμονωμένες καταλήψεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Θέλετε να επαναλάβετε λίγο τη θέση σας? Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι δεν είναι ένα θέμα των πολιτικών νεολαίων. Είναι ένα θέμα των μαθητών και των μαθητριών σε σχέση με την πολιτική την οποία επιλέγει να εφαρμόζει η κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να δούμε το ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση. Στα σχολεία σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια έχει περάσει μια διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων. Υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα σε καθηγητικό προσωπικό, σοβαρά ελλείμματα σε υλικοτεχνικές υποδομές. Πολλά σχολεία δεν έχουν αυτή τη στιγμή καύσιμο για τη θέρμανσή τους. Υπάρχουν θέματα σε σχέση με το νέο λύκειο το οποίο θέλει να εφαρμοστεί, σε σχέση με την τράπεζα θεμάτων, ένα ακόμη μέτρο το οποίο στέλνει όλο και περισσότερο κόσμο στην παραπαιδεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε σε μια κατάσταση κρίσης, στην οποία όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες. Άρα, ποια είναι η θέση που παίρνει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εχθές εκδώσατε ανακοίνωση? Η ανακοίνωσή μας είναι αυτό το οποίο λέει, είναι ότι εμείς βρισκόμαστε στο πλευρό των μαθητών στον αγώνα αυτό που δίνουν. Στον αγώνα δηλαδή ενάντια σε αυτό το νέο σχολείο το οποίο πάει να δημιουργηθεί, διεκδικώντας ένα σχολείο το οποίο θα βασίζεται στη δημοκρατία και όχι στον αυταρχισμό. Σε ένα σχολείο το οποίο μπορεί να αξιοποιεί τις δικές τους δυνατότητες και κλίσεις και σε ένα σχολείο το οποίο δεν θα εκτρέφει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών. Είναι πολύ σημαντικό ακριβώς επειδή αν ενδιαφερόμαστε για τους νέους και τις νέες αυτού του τόπου, πάνω σε ποιες αξίες και πάνω ουσιαστικά στη βάση ποιας δημοκρατίας θέλουμε αυτοί να εκπαιδευτούν. Μάλιστα. Θα ρωτήσω όμως σε λίγο, αφού περάσω και στους υπόλοιπους καλεσμένους, ποια είναι η άποψή σας στα σχολεία, όπως είδαμε νωρίτερα στην Αρναία Χαλκιδικής, που η πλειοψηφία θέλει ανοιχτό σχολείο, επιβάλλεται όμως η μειοψηφία. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Ιωαννίδη, γιατί ήρθε απάντηση από την ΟΝΕΔ, σε λίγο και με εσάς από το ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΠ, στα όσα ανακοίνωσε χθες η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω από την πλευρά μας είναι ότι χρειάζονται αλλαγές σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αλλά αυτές τις αλλαγές νομίζω ότι πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να τις συζητήσουμε, να κάνουμε ένα διάλογο και να έχουμε προτάσεις. Ποιοι να καθίσουν σε αυτό το τραπέζι, κύριε Ιωαννίδη, να καθίσουν οι μαθητές ή να καθίσουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων? Προφανώς σας είναι η πρώτη άσκηση πολιτικής συνέννησης και τουλάχιστον στην παιδεία. Γιατί στην παιδεία δεν χωράνε κομματισμοί. Πρέπει να δούμε ποιο εκπαιδευτικό σύστημα αντιπροσωπεύει και μπορεί να αντέξει εδώ στη χώρα μας και πάνω σε αυτό να επενδύσουμε, γιατί πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία μας για να βγούμε από την κρίση. Βέβαια, όλα αυτά δεν γίνονται με κλειστά σχολεία ούτε με κλειστά πανεπιστήμια. Με διάλογο, με ανοιχτά πανεπιστήμια, με ανοιχτά σχολεία μόνο μπορούμε να αλλάξουμε όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι είναι λάθος. Και εγώ δεν άκουσα ούτε από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ να διατυπώνει μια συγκεκριμένη πρόταση για αυτά τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις ισχύουν, αλλά δεν λέει το τι πρέπει να αλλάξει. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες θέσεις για το τι πρέπει να αλλάξει στην ανώτατη εκπαίδευση, συγκεκριμένες θέσεις για το τι πρέπει να αλλάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια. Κύριε Παντελεάκο, ποια ήταν η απάντηση? Θα επιστρέψω σε εσάς, κύριε Ιωαννίδη. Λέβαια. Θέλω μία πρώτη τοποθέτηση, γιατί τοποθετηθήκατε, θα επιστρέψω και σε εσάς, τοποθετηθήκατε όλες οι νεολαίες και οι τρεις. Οπότε να δούμε, κύριε Παντελεάκο, εσείς πώς απαντάτε καταρχήν στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς απαντάτε και στις καταλήψεις. Αν ρωτάτε εμένα. Τον κύριο Παντελεάκο ρωτάω, μισό λεπτάκι θα επιστρέψω και σε εσάς. Με συγχωρείτε, δικό μου το λάθος τότε. Τον κύριο Χριστίδη από την νεολαία του ΠΑΣΟΚ. Ελάτε, κύριε Χριστίδη. Κύριε Αβουλίδικου, είναι ένα βασικό ζήτημα το ότι ο κύριος Παντελεάκος προηγουμένως στην τοποθέτησή του έκανε μια στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τη χθεσινή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ και της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν η πρώτη η οποία πήγε να αποδιγετήσει όποιες διαδικασίες έχουν ξεκινήσει στα σχολεία εδώ και τρεις μέρες. Επομένως, τα όσα είπε στην πορεία αυτοαναιρούνται από την ανακοίνωση την οποία έβγαλε. Το σημαντικό το οποίο δεν μπορεί να, διαφωνήσει κανένας είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και φυσικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε πρώτα απ' όλα το άγχος και την αγωνία των μαθητών για ένα άλλο σχολείο πιο ανοιχτό και πιο δημοκρατικό, να αφήσουμε τους μαθητές να αποφασίσουν για το μέθοδο των κινητοποιήσεων και να πιέσουμε όσον αφορά θέματα των κομματικών νεολαίων, όσο το δυνατόν τους φορείς
οι οποίοι ξεκινάνε από το Υπουργείο και φτάνουν και στους συνδικαλιστικούς φορείς και στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε το σχολείο να γίνει πιο ανοιχτό. Μάλιστα. Να φύγουμε από το σχολείο της παπαγαλίας, το οποίο μας κάνει και εμάς λίγο πολύ να επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος, και να προχωρήσουμε σε ένα σχολείο το οποίο να εκπέμπει μια αισιοδοξία η οποία ξεφεύγει από την μιζέρια της εποχής. Τώρα, για να μπούμε στη συζήτηση, Άρη, εδώ βλέπουμε ουσιαστικά τον αγώνα κάποιων μαθητών που στα σχολεία τους αντιμετωπίζουν προβλήματα, ή βλέπουμε μια πολιτική ή ακόμα περισσότερο κομματική διασταύρωση τοποθετήσεων. Με μια παρατήρηση, με βάση αυτό το πολύ ωραίο θέμα που δείξατε προηγουμένως, από την Κρήτη, βλέπεις πως χώρες στις οποίες η κοινωνία έχει τακτοποιήσει τα ζητήματά της, ο πεταλωτής είναι κάτοχος ενός πτυχίου το οποίο έχει πάρει παρακολουθώντας μία, φαντάζομαι, τεχνικού επίπεδου, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα τεχνολογικής κατεύθυνσης, ένα τετραετές πτυχίο που ξέρει όλη τη ζωή και όλη τη φύση του αλόγου για να φτάσει να γίνει αυτό που εμείς θεωρούμε υποτιμημένο επάγγελμα του πεταλωτή. Κλείνω την παρένθεση. Όπου προφανώς ένα εκπαιδευτικό σύστημα της μέσης εκπαίδευσης προάγει τη γενική μόρφωση, όπου στη συνέχεια ο νέος ή η νέα αποφασίζει αν θα πάει για τεχνολογικού επίπεδου σπουδές ή θα πάει σε πανεπιστημιακού επίπεδου. Προφανώς, εκεί λοιπόν λειτουργούν κάποια συστήματα, λειτουργεί το εκπαιδευτικό του σύστημα στο το οποίο εμπιστεύονται όλοι. Και έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Εμείς εδώ δεν έχουμε, δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να συνεχθούμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα απεξαρτήσει το λύκειο από το πανεπιστήμιο. Έτσι ώστε να παίρνει ένα βαθμό απολυτηρίου αντικειμενικό και πλήρως αποδεκτό από όλη την κοινωνία ο μαθητής ή μαθήτρια, και μετά να προχωρεί σε όποιο επίπεδο σπουδές μπορεί ή θέλει να κάνει παρακάτω. Γιατί δεν μπορούμε, Άρη, γιατί έχουμε αυτή την αδυναμία? Ποιες είναι δηλαδή οι στρεβλώσεις που για ακόμη μία φορά παρατηρούνται στον χώρο της παιδείας? Γιατί παρά το γεγονός ότι οι γυμνάσιο λύκειο δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις φοίτησης, βλέπουμε τον ίδιο παρονομαστή, βλέπουμε τα κόμματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πριν πάμε στο πολιτικό σκέλος, βλέπεις ότι φέτος, ταυτοχρόνως με την αύξηση των εισακταίων στα πανεπιστήμια, αυτά βρίσκονται ανέτοιμα να υποδεχθούν όλον αυτόν τον κόσμο, είτε μέσω του πρωτογενούς περάσματος, είτε μέσω των μετεγραφών, στέλνονται με απόφαση του Υπουργείου στα πανεπιστήμια, τα οποία ξεχυλίζουν από φοιτητές και από φοιτήτριες. Έτσι, ένα βασικό θέμα. Και ταυτοχρόνως τίθεται από τους κυρίους, και πολύ ορθά, γιατί οι προβλήματα υπάρχουν. Εκεί που θα πούμε στην πολιτική συζήτηση αν τα προβλήματα τα ξεπερνούμε με την κατάληψη ή με την δημοσιοποίηση των προβλημάτων. Και αυτό θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι, αμέσως μετά. Βλέπεις ότι στο θέμα της τράπεζας θεμάτων, που πολύ σωστά το έθεσε ο κύριος Παντελεάκος, πράγματι υπάρχει θέμα. Η τράπεζα θεμάτων μπήκε για να δώσει ένα πρόσθετο κύρος στο λύκειο. Πλην όμως ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται δεν είναι...